Αν δεν πάρθουν μέτρα για τη στήριξη των ελληνικών γενοσίμων φαρμάκων, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία θα συρρυκνωθεί με άμεσες συνέπειες στην εθνική οικονομία, τους εργαζόμενους και τους ασθενείς. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλαν σήμερα τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους. Τα ελληνικά γενώσιμα φάρμακα έχουν κατακτήσει περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούν να κατακτήσουν την πατρίδα τους. Νομίζω ότι σε εκδηλώσει τη σημερινή αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα. Το ελληνικό φάρμακο τελικά είναι η λύση για τον ασθενή, για την οικονομία και για τα ταμεία. Είναι ξεκάθαρο ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να υπάρξει μια συλλογική πολιτική που θα προωθήσει το ελληνικό φάρμακο πολύ περισσότερο στα ελληνικά ταμεία. Γιατί τόσα χρόνια έχουν τεθεί τόσα εμπόδια στην προσβασιμότητα των ασθενών στα γενώσιμα φάρμακα? Είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Δεν υπάρχει καλή ενημέρωση στους ασθενείς για τα γενώσιμα και δεν υπάρχει δυστυχώς κίνητρο σε όλη την αλυσίδα διανομής και στους γιατρούς και στους φαρμακοποιούς, όπως γίνεται σε όλες τις άλλες χώρες. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια το τελευταίο διάστημα να αντιστραφεί αυτό το πράγμα με κίνητρα και στη συμμετοχή των ασθενών και με μια μεγάλη ενημέρωση που κάνει η ελληνική βιομηχανία για την ποιότητα των ελληνικών παραγωγμένων φαρμάκων, όπου κάθε παρτίδα που αποδεσμεύεται ελέγχεται πλήρως. Ποια είναι η πρόβλεψή σας για τον κλάδο, για την πορεία του ελληνικού φαρμάκου μέσα στο 2019? Ακούστε, ο κλάδος έχει το τεράστιο πρόβλημα των εξοδοτικών υποχρεωτικών επιστροφών, που είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Και χαμηλές τιμές και πολύ μεγάλα κλόβακ είναι κάτι μη βιώσιμο. Αυτό προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Επόμενο που θα τοποθετηθούν και να μιλήσω, θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε δύο ειδικά θέματα. Και αυτό δεν το λέμε μόνο προς τον Υπουργό, είναι κάτι που πρέπει να ακουστεί σε όλη την αίθουσα. Αυτή τη στιγμή το βλέπουμε όχι μόνο στο επίπεδο αυτών των δυσβάστατων χρεών του κλόμπακ, αλλά ακόμα και σε άλλα θέματα που έχουν σχέση με την επικυρότητα περί χρεών. Εάν το κλόμπακ δεν πάει σε λογικά επίπεδα, δεν πρόκειται να πληρωθεί. Και οι οποίοι θα γράψουν πλασματικά νούμερα τα οποία εμείς δεν πρόκειται να πληρώσουμε. Έτσι, αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο θέλω να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο και θα βρεθεί δυστυχώς σε δυσάρεστη θέση αυτή η οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση να πρέπει να κλείσει 25 βιομηχανίες βγάζοντας το φάρμακο από τη λίστα. Ελπίζω να είναι κάτι το οποίο να μην αντιμετωπίσουμε ποτέ, κύριε Υπουργέ, να δουλέψουμε όσο μπορεί πιο συστηματικά προς τα εκεί. Έτσι, εγώ θέλω να το είναι ξεκάθαρο και το 18 επίσης πρέπει να μπει σε ένα σύστημα δοσοποίησης άμεσα. Το δεύτερο κομμάτι είναι το εξής, ότι πρέπει ανεξάρτητα όλων των άλλων στα διορθωτικά μέτρα να δοθεί μια προτεραιοποίηση στην πολιτική γενωσίμων. Τι έχουμε κάνει, τι έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, οικονομικά, ποιοτικά φάρμακα γενώσιμα να πέφτει συνέχεια η τιμή και να μην ανεβαίνει όγκος όσο πρέπει να ανέβει. Άρα και εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιταχυνθεί με κίνητρα που έχουν ήδη δρομολογηθεί περισσότερο από τους ασθενείς, για τους φαρμακοποιούς ίδιο απόλυτο ποσό και για τους γιατρούς ένα συγκεκριμένη συνταγογραφική κατεύθυνση προς τα εκεί. Πολιτική γενοσίμων σημαίνει και εξοικονόμηση πόρων στα ταμεία για τα καινοτόμα φάρμακα. Είναι κάτι που νομίζω όλη η βιομηχανία συμφωνεί. Άρα είναι μια δεύτερη πολύ πολύ σημαντική παρέμβαση που τη θέτω υπόψη όλων των φορέων που είναι εδώ πέρα, όχι μόνο των πολιτικών, ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει ανεξάρτητα δαπάνης, κλόμπα και οτιδήποτε άλλο. Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει η Νέα Δημοκρατία για την ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και την αύξηση της κατανάλωσης των γενωσίμων φαρμάκων, εάν θα έρθει στην κυβέρνηση? Αυτό το οποίο εμάς μας ενδιαφέρει είναι η χρήση του γενώσιμου φαρμάκου να γίνει σύμφωνα να πιάσει τις ευρωπαϊκές φόρμες. Δηλαδή, δεν μπορούμε εδώ πέρα να υπολοιπόμεθα στην χρήση γενωσίμου δραματικά όπως συμβαίνει σήμερα, γιατί το θέμα αυτό είναι και οικονομικό, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει μεγάλη απώλεια αυτή τη στιγμή στα οικονομικά της, και του ΕΟΠΗ, αλλά και γενικά του Υπουργείου Υγείας, και νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει και εξοικονόμηση χρημάτων, αλλά και να υπάρχει ποιοτικό και ασφαλές φάρμακο, που είναι το γενώσιμο. Και εμείς θεωρούμε ότι
Έτσι θα υποστηρίξουμε και θα δώσουμε και μια τονωτική ένεση στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, που μας ενδιαφέρει και αυτός ο τομέας και αυτή η υπόθεση ιδιαίτερα. Γι' αυτό άλλωστε ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνάντησε την αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας για να τους τονίσει ότι είναι μέσα στα αναπτυξιακά μας ενδιαφέροντα σαν προοπτική η στήριξη και η ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και άρα και του γενώσιμου φαρμάκου. Και αυτό θα αποτυπωθεί και στο πρόγραμμα, υγείας, το οποίο θα παρουσιάσουμε στις 23 Φεβρουαρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εμείς από το Μέσης Υγείας στο Ίδρυμα Μείζωνος Οργανισμού.